Λοιπόν, παιδιά, θέλουμε να σας πούμε κάτι. Στον Τζουγκλάρ, σύζυγε Περσέη, σόι λέμε και στήρος. Καλύτερα από μένα, γιατί σήμερα έχω ένα πάρα πολύ περίεργο feeling. Κάτι θα συμβεί. Ελί, θα έρθεις να φάω, με έφερα φαγητό. Πες ένα γεια στην Κατερίνα. Γεια σου, Κατερίνα, η Μυρτώ είμαι. Σε βλέπει, μαμά, βιντεάκι τραβάω. Γιατί δεν τη τηλεφώνεις, βρε αγάπη μου, όπως κάνει όλος ο κόσμος. Γιατί δεν είμαι όλος ο κόσμος. Ναι, να ξέχασες, σπάνιο είδος. Και επικίνδυνο. Βιντεάκι τραβάω, μα εσύ γιατί χαλιέσαι. Μια απορία εξέφρασα, βρε αγάπη. Δεν θα έβγαινε σήμερα. Τέρμα τα ραντεβού. Τον χώρισες. Μπράβο, μαμά, δεν σου τέριαζε καθόλου. Κατερίνα, τι κάνεις. Χαιρετίσματα στη μαμά και στον παπά. Α, η Κατερίνα είναι. Να πω κι εγώ ένα γεια. Σαμπάχ αλ χάιρ, Κατερίνα. Καλημέρα της είπα στα αραβικά. Άντε βρε. Φανταστικό. Σήμερα θα φάμε καταπληκτικό παστίτσιο. Σούπερ. Γεια στα χέρια σου, μαμά! Μην ειρωνεύεσαι, το παστίτσιο είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο φαγητό. Ναι, ενώ τα εύκολα τα παίζεις τα δάχτυλα. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην τζιμπάς. Μην πιέσαι να κλάψεις, μαμά. Δεν μας έχεις πει να μην μπουσάρουμε τα συναισθήματά μας. Χαίρομαι που θυμάσαι αυτά που λέω. Λοιπόν, παιδάκια, σήμερα το βράδυ θα βγούμε όλοι μαζί έξω για φαγητό. Κινέζικο. Φυσικά. Έτσι όπως έχει γίνει ο κόσμος σήμερα. Και τι σημασία έχει, μωρέ, με την χριστιανοί, εβραίοι, μουσουλμάνοι. Όλοι σε αυτόν τον κόσμο ζούμε και όλοι στον άλλο κόσμο τον ίδιο θα πάμε. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι στον άλλο κόσμο θα μάθουμε να ζούμε μονιασμένοι. Άλλος άνθρωπος θα φύγεις από εδώ, κύριε Πέτρο. Λέω να μην φύγω καθόλου. Να ξεχειμονιάσω εδώ στο κουρίο σου. Αυτό είναι το καλύτερο που έχω ακούσει. Δεν φάγατε το λουκουμάκι σας. Μου βάλες δύο, έφαγα το ένα, ευχαριστώ. Με τις υγείες σου. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Μέρα πα! Καλώς τον. Κάτσε, τελειώνω. Τι κάνεις, κύριε Πέτρο? Καλά, βρε. Τι κάνω τα σαλάμια σου? Μια χαρά είναι, βρε. Σε χαιρετούνε. Πέρνα από το μαγαζί να γνωριστείτε. Να ψωνίσεις κιόλα. Έφερα κι άλλα. Πάστορ, μάκα, μιλήσουν. Μπερεκέτ, βρε. Θα έρθω. Ναι. Τα λέμε. Γεια σας. Ευχαριστώ, χαιρετώ. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, κύριε Πέτρο μου, καλό δρόμο. Γελέ, ε! Το έκλεισες, μωρέ, το μαγαζί από τώρα. Δικό μου, ναι, βρε. Ό,τι θέλω το κάνω. Τσαγάκι, λουκουμάκι, πάρε. Όχι, δεν θέλω. Σε περιμέναμε στην προσευχή. Πάλι δεν ήρθες. Είχα δουλειά. Τι δουλειά? Κάτι για τα παιδιά. Τα παιδιά ήρθαν στην προσευχή. Γι' αυτό έκανα εγώ τη δική τους τη δουλειά. Δεν μου τα λες καλά. Σε ξυρίσω. Ξυρισμένος είμαι, δεν βλέπεις. Λοιπόν, ήρθε ο καιρός να βρεις μια καλή και άξια μουσουλμάνα. Να νοικοκυρευτείς. Φτάνει το πένθος. Κι εγώ την έκλαψα, την αδερφή μου και την δύο ακόμα. Αλλά εσύ το παράκανες. Εντάξει, κατάλαβα. Μας αποφεύγεις, δεν έρχεσαι πουθενά, ούτε στα τραπέζια. Άλλη νύφη που βρήκες. Τη Γιασμίν. Τσόκιουζελ. Τριαντάρα και δικηγόρος. Χάρισμά σου. Ήρθε και σένα ο καιρός σου να νοικοκυρευτείς. Άλογο. Δεν έχω παιδιά εγώ. Μεγαλώσαν τα παιδιά, λί. Τώρα είναι απαραίτητη η μάνα. Η εφηβεία είναι η πιο δύσκολη ηλικία. Σκέψου το. Και όταν γυρίσω μου λες. Εντάξει, θα το σκεφτώ. Ωραία. Για πούμε το καλό. Στη Ρόδο. Πάω εδώ τον πατέρα. Θα λείψω για καμιά εβδομάδα. Μπράβο, να πας. Mm. Και μια και δύο και τρεις εβδομάδες να λείψεις. Τρεις. Και τρεις. Τόσο καιρό έχεις να πας. Θα σε έχει πεθυμίσει. Άνθρωπος γέρος, μόνος του. Θα σε κουρέψω. Φρύδια.
Το ίδιο λέμε. Άιντε. Λοιπόν, ακού τα τελευταία νέα. Η μάνα μου χώρισε επιτέλους με τον λαδοπό μπαρμπέρι και τώρα περνάει τη φάση που εξεργαζόμαστε το χωρισμό με θετική διάθεση. Α, το πλέον το βιντεάκι σου. Πώς την παλεύεις εκεί πέρα με τόση μαντήλα και τόση κελεμπία γύρω σου? Εγώ θα είχα φρικάρει. Αν η μάνα μου έβρισκε δουλειά στο Ντουμπάι, sorry, αλλά θα προτιμούσα να μείνουμε ανάδοχη οικογένεια. Μαζί της πάντως δεν υπήρχε περίπτωση να πήγαινα. Έλλη, Νίκο, άντε παιδιά, θα αργήσουμε. Και θα θυμώσει ο μάγειρας. Η μάνα μου με τρελαίνει, με τρελαίνει, σου τρελαίνει. Το μόνο καλό με τις σχέσεις της μαμάς είναι ότι μετά από κάθε χωρισμό μας πηγαίνει σε κινέζικο. Νιχάο. Καλησπέρα σας. Έλληνας είναι ο άνθρωπος. Δεν φταίω γι' αυτό. Έχω κάνει μια κράτηση 6 άτομα, Χριστίδου. Μισό λεπτό, παρακαλώ. 6 άτομα, 3 είμαστε. Ποιος άλλος θα έρθει? Με τι? Δεν μου τον χώρισες. Από πού και ως πού? Δεν είπες τέλος το ραντεβού. Α, ναι, αυτό το είπα. Το τραπέζι μας. Είστε στο 13. Ευχαριστώ. Εμείς και με την είμαστε 4. Ποιος άλλος θα έρθει? Μαμά, μίλα καθαρά πριν τα πάρω. Όχι, ο θυμός κάνει κακό στον οργανισμό. Πιτώ. Μα φεύγω τώρα. Εισπνοή. Εκπνοή. Έτσι πράγμα. Με την... Γεια σου Τζέμ, γεια σου Ντιλέκ. Γεια σου Νίκο. Τι με. Έλλη, επιτέλους θα γνωριστούμε λίγο καλύτερα. Κάθε φορά που έρχομαι σπίτι σας εσύ εξαφανίζεσαι. Ναι. Δεν δένομαι με τις κόμενες της μαμάς γιατί μετά είναι δύσκολος ο αποχωρισμός. Με μένα δεν έχεις τέτοιο κίνδυνο. Μην της δίνετε σημασία. Στην προηγούμενη της ζωή δεν είχε περάσει καλά. Ούτε σε αυτή περνάω καλά, για την επόμενη ελπίζω. Γεια, Έλλη. Ντιλέκ, ο Αλλάχ μαζί σου. Κράτα τον καλέ, μη στο στερήσω. Τζεμ, και δεν γουστάρω καθόλου αυτούς που το παίζουν έξυπνοι. Α, θα σκοτωθούμε με τον Κάγκουρα, το βλέπω. Ελάτε μαζί μου, παρακαλώ. Επιτέλους, πάμε παιδιά, πεινάμε. Έλα. Μήπως να παραγγείλουμε καμιά φορά. Μπράβο. Αυτό σκέφτηκα κι εγώ. Να παραγγείλουμε, να τα καταπιούμε, να σηκωθούμε να φύγουμε από εδώ. Λοιπόν, παιδιά, θέλουμε να σας πούμε κάτι. Σο Τζουγκλάρ, σύζε μπυρσέι, σόι λέμε και στήρος. Τι γλώσσα είναι αυτή, καλέ? Τουρκικά για το ξέρεις. Ρε πάει γυρεύοντας να μανουριάσω. Σαλάκες. Τζεμ. Μαμά, βρέλη, σταμάτα τα σχόλια, πια βαριέμαι. Θα μας πείτε αυτό που ήταν να μας πείτε. Ναι, θα σας το πούμε. Λοιπόν, η Μυρτώ και εγώ. Εγώ και ο Μετίν. Όπως ξέρετε, βλεπόμαστε. Εδώ και ένα χρόνο. Ακριβώς ένα χρόνο βλεπόμαστε. Τόσο πολύ. Τελικά όταν αδιαφορά, ο χρόνος περνάει σφαίρα. Κανείς δεν γελάει με τα αστεία σου. Γελάω εγώ. Και αποφασίσαμε. Έναν δρακούχο νερό και το 34, παρακαλώ. Να παντρευτούμε και να ζήσουμε μαζί. Το 34 θα πάρεις. Πολύ καλή επιλογή. Λοιπόν, αυτό ακριβώς αποφασίσαμε. Αυτό θέλαμε να σας πούμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καταλαβαίνετε. Ξέρεφε, στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Λέω να ξεκινήσουμε, αν θέλετε, με ασιατικά τροπικά φρέσκα φρούτα σε ντεκόρ από τριμμένο πάγο. Έλλη, παράταμε. Κάτσε λίγο. Μην μιλάς, μην κοιτάς, μην αναπνέεις. Μου την έφερε, έπρεπε να τα κάνω λίμπα όλα εκεί μέσα, αλλά με φνηδίασε. Δεν πρόκειται όμως να την αφήσω να παντρευτεί τον Τούρκο. Καλός άνθρωπος είναι. Είσαι σε μαμάκιας. Δεν είμαι. Δεν της φέρεις ποτέ αντίρρηση. Της φέρνω, αλλά αφού δεν λέει να τον παντρευτεί. Έλεος, είσαι 13 χρονών. Πρέπει να αποκτήσεις δική σου γνώμη. Και όχι να κάνεις τη γνώμη της μαμάς δική σου. Εντάξει, μωρέ, το δουλεύω αυτό. Πώς συνέβη αυτό το πράγμα? Πώς μας την έφερε έτσι? Μας ρώτησε εμάς άμα θέλουμε να ζήσουμε με τους Τούρκους. Τους συχαίνομαι. Συχαίνομαι και τα φαγητά τους και τη γλώσσα τους και τα σιριάλ τους. Αλλά δεν πρόκειται να τους αφήσω να περάσουν καλά. Θα το μετανιώσουν. Η μαμά ήξερε γιατί το κρατούσε κρυφό. Γιατί πάντα σκέφτεσαι τον εαυτό σου. Εγώ το καλό μας θέλω. Αν της το χαλάσεις, θα φταίσαι εσύ που θα μείνει μόνη της μέχρι τα 60 και θα χρειάζεται ψυχανάλυση. Η μαμά, όση ψυχανάλυση και να κάνει, δεν φτιάχνει. Δεν την αγαπάς. Την αγαπάω, αλλά με τρελαίνει. Αν την αγαπάς, γιατί δεν της το δείχνεις? Γιατί πρέπει πάντα εγώ σε αυτή την οικογένεια να μυρυγμένη. Γιατί πάντα εγώ πρέπει να κάνω πίσω. Εγώ μαζί σου είμαι. Λοιπόν, αγαπημένη μου αδερφούλη άκου. Όλη αυτή η ιστορία θα έχει κακό τέλος. Εγώ απλά θα βοηθήσω να τελειώσει μια ώρα αρχίτερα. Νιχάου. Ό,τι και να πει, ό,τι και να κάνει, μην την παρεξηγήσετε, δεν το εννοεί. Μαμά, μπαμπά, αδέλφια μου, στην υγειά μας, στην υγειά αυτής της, πώς να το θέσω και να μην παρεξηγηθώ, αυτής της πολυπολιτισμικής οικογένειας. Αυτό πάρα πολύ ωραία το είπες. Μπράβο σου, ευχαριστώ. Πολύ πετυχημένο. Ευχαριστώ, δεν υπάρχει λόγος. Από όλοι σε 2 εβδομάδες θα έχετε χωρίσει. Με συγχωρείτε, στο μενού υπάρχουν πιάτα με χοιρινό.
Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι και σε αυτό εδώ το πιάτο έχετε σερβίρει χοιρινό. Θα ήθελα να μου φέρετε ένα άλλο πιάτο, αχρησιμοποιητό, και επειδή δεν νομίζω πως έχετε, φέρτε μου ένα χάρτινο. Είμαι μουσουλμάνα. Μία εβδομάδα. Κατερίνα, τα έχω παίξει. Έκτακτη πολεμική ανταπόκριση. Έχουν περάσει 2 εβδομάδες και η μάνα μου με τον Λαδοπό Μπαρμπέρι ακόμα μαζί. Και δεν είδες και το χειρότερο. Κοίτα. Κοίτα, Γάλη. Μετακομίζουμε. Θα μείνουμε και 6 μαζί στο ίδιο σπίτι, το φαντάζεσαι? Γιατί εγώ δεν μπορώ να το φανταστώ. Τι έγινε, ρε παιδιά? Τι έγινε, ρε παιδιά? Άνθρωπο στο πάτωμα, ρε παιδιά. Σπίτι μου. Σπιτάκι μου. Έχασες κάτι? Τα πάντα. Αλλά σε τελείωσε καλά. Για ελάτε, ελάτε να καθίσουμε όλοι στο πάτωμα. Όχι, τον κύκλο, όχι. Ναι, τον κύκλο, μην αποσκεντρωνόμαστε. Λοιπόν, θα αφήσουμε τους φόβους μας εδώ, σε αυτό το σπίτι. Σωστά, γιατί στο καινούριο σπίτι θα έχουμε καινούριους φόβους. Σκέψου λίγο θετικά. Και εσύ σκέψου που και πού. Λοιπόν, εισπνοή. Εκπνοή. Εισπνοή. Εκπνοή. Έλλη. Εγώ φοβάμαι. Είμαι σίγουρη δηλαδή ότι θα είμαι δυστυχισμένη. Θα αλλάξουν τα πάντα. Εμείς θα σε αγαπάμε και θα σε φροντίζουμε. Το μόνο που θα αλλάξουν θα σε αγαπάνε άλλοι 3 άνθρωποι. Νίκο. Εγώ φοβάμαι το καινούργιο σχολείο και την καινούργια γειτονιά. Αλλά θα φροντίσετε εσείς που με αγαπάτε να ξεπεράσετε τις φόβους μου. Μπράβο, αγάπη μου. Μυρτώ. Εγώ φοβάμαι μήπως δεν καταφέρω να κάνω ευτυχισμένο το Μετίν. Σεξουαλικά εννοώ. Έλα, έλα ρε, μαμά! Τελικά ήμουν σίγουρη. Αυτή η άσκηση δεν πιάνει στους έφηβους. Φανταστικό δεν είναι το σπίτι μας. Ναι, κόζι. Αποκλείεται να είμαι κόρη της. Έλα, μωρέ, μην έχεις τέτοια μούτρα. Εγώ χαίρομαι. Στα λόγια μου έρχεσαι. Αποκλείεται να είμαστε αδέρφια. Τι του βρήκε. Εγώ το συμπαθώ. Και εκείνος με συμπαθεί. Θα με πάρει, λέει, βοηθός στο κουρίο του καλοκαίρι. Α, μπράβο, επάγγελμα με προοπτικές. Μην κοροϊδεύεις. Στα κλιματολογικά εργαστήρια από μια τρίχα βρίσκουν τον δράστη. Τι διαστροφική σκέψη ήταν αυτή. Έχεις αρχίσει και με φρικάρεις, το ξέρεις. Κοίτα τον. Τριχωτός αμπήθικος. Μη σε μπερδεύει που είναι ξυρισμένος κόντρα, γι' αυτό έγινε κουρέας. Τρίχε στην πλάτη, τρίχε στα αυτιά, τρίχε στα ρουθούνια. Γεια! Το παίζει γλυκούλης, αλλά δεν τσιμπάω. Εγώ τα έχω σκεφτεί όλα. Είναι σαν τα level στα video games. Εύκολο. Level 1. Γινόμαστε φίλοι με τα καινούργια μας αδέρφια. Level 2. Δεχόμαστε το Μετίν για πατέρα και ο Τζέμ και η Ντιλέκ τη μαμά για μαμά τους. Level 3. Εμείς οι 6 γινόμαστε μία οικογένεια. Απλό. Level 4. Πέφτει στα χέρια μου και game over! Χαλιντέι, πού είσαι? Σε έχω πάρει 3 τηλέφωνα. Πάρε με, σε παρακαλώ, συμβαίνουν φοβερά πράγματα. Αλλά για άρδη μου την πίδωσουν. Και άλλα ποτήρια. Ποτήρια, ποτηράκια και άλλα πιο πικρά ποτήρια. Τα καταφέραμε. Θα ζήσουμε μαζί, Τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις ζήσαμε ακόμα. Και ό,τι πιο όμορφο ήθελα να σου πω, δεν στο είπα ακόμα. Παραδέξου το όμως, είχα δίκιο. Εντάξει, είναι λίγο νωρίς για συμπεράσματα. Με την Έλλη δεν θα γίνουμε και φιλαράκια. Μια χαρά, φιλαράκι θα γίνουμε. Για δες τι κάνουμε. Εντάξει, αλλά αυτή η ξυνήλα δεν φεύγει από το πρόσωπό της με τίποτα. Πρέ, αγάπη μου, αυτή η μόνιμη έκφραση αποστροφής της Έλλης δεν έχει να κάνει με σένα. Την έχει κληρονομήσει κατά λάθος από την πεθερά μου. Η Έλλη είναι δοτική, είναι ευαίσθητη. Πράγμα που δεν είναι η πεθερά μου. Στο λέω. Όλα θα πάνε καλά, θα τη συνηθίσει. Εντάξει. Ο καιρός θα δείξει. Κοίτα, τι φοράει το ψώνιο. Καλά, μην καρφώνεσαι έτσι. Μα γι' αυτό το φοράει, για να καρφωνόμαστε. Δηλαδή σε προγάλλει και σε τσιμπάς. Α, πολύ μου τυχόνισε τώρα τελευταία.
Κοίτα, αντίσημο, κοίτα. Παριστάνουν τα cool τυπάκια, αλλά τους γίνεσαι πολύ δίθεν. Τα cool τυπάκια όμως κάθονται και μας κοιτάνε να ξεφορτώνουμε. Τι περιμένουν, να διάσουμε και το δικό τους φορτηγό. Ποιο περιμένετε να ξεφορτώσει τα πράγματά σας, εμένα? Ναι, εσένα. Από καιρό. Τι κάνουμε, Τζεμ? Έλα, θες. Θα είμαι στο σαλόνι. Καντέμιδες. Τι είδες την χειριστική μου μηχανή? Γιατί βρε μωράκι μου ταξιδίζεσαι κάθε μέρα? Άσε λίγα μουσάκια, τι Τούρκος είσαι εσύ? Δεν έχουν όλοι Τούρκοι μουσια, αγάπη μου. Ναι, γιατί όμως να επεμβαίνουμε στη φύση? Εξάλλου εμένα έτσι μου αρέσουν έτσι τα μουσια, σε κάνουν πιο άγριο. Αγάπη μου, ο άνθρωπος επεμβαίνει στη φύση διότι έτσι εξελίσσεται το ανθρώπινο είδος. Ρε μαϊμουδάκι, δεν κάνει το ανθρώπινο είδος σεξ μαζί σου, εγώ κάνω. Μύρτο. Τι είναι αυτό? Μοντέλο εναλλακτικής οικογένειας. Δεν το έχω δει, μια συνάδελφος μου το έδωσε. Έλα ρε με την, μη κοροϊδεύεις. Θέλω αυτή η οικογένεια να πετύχει. Είμαστε ένας εξαμελής ιστός που θέτουμε κάποιους κανόνες. Ο μόνος κανόνας που ισχύει στο δικό μας τον ιστό είναι το «σ' αγαπώ». Σαν είσαι βίαιρο. Κι εγώ σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ, χωρίς να ξέρω πώς, από πότε και γιατί. Σ' αγαπώ έτσι απλά, γιατί δεν ξέρω πώς αλλιώς. Είσαι τόσο ρετρό. Δεν είμαι ρετρό. Είμαι vintage. Γι' αυτό σε έριξα. Την έριξες γιατί περνούσε κρίση μέσης ηλικίας. Τα διάσατε τα φορτηγά? Πού θες να ξέρω εγώ? Διαλέξατε δωμάτια. Τι, διαλέγουμε δωμάτια? Τι λέει, διαλέγουμε δωμάτια? Sorry. Η επέλαση των βαρβάρων. Εγώ θα πάρω το ανατολικό δωμάτιο. Κανένα πρόβλημα, λατρεύω τέλεια βασιλέματα. Επιτέλους, δικό μου δωμάτιο. Μαμά! Εντάξει, εντάξει, βρε κορίτσια μου, δεν είναι τόσο τρομερό. Θα φτιάξουμε έναν τοίχο. Μην το κουβεντιάζουμε, κάντο. Πάρε το βουλα και χτίσε. Θα φτιάξουμε σύντομα. Μέχρι τότε όμως θα έχετε την ευκαιρία να γνωριστείτε καλύτερα. Ε, αγάπες μου, πάμε αγάπη μου. Πότε θα είναι το σύντομα? Το σύντομα της μάνας μου είναι ποτέ. Για τον πατέρα σου δεν ξέρω. Κατερίνα, τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Σε άλλη περίπτωση θα είχα ήδη κάνει φόνο. Τώρα όμως πρέπει να φερθώ έξυπνα και με διπλωματία. Η μάνα μου τον αγαπάει τον Τούρκο και αυτό με δυσκολεύει. Αν το καλοσκεφτείς όμως έχει πλάκα. Είναι σαν να είμαστε σε κάμπινγκ. Όσοι πηγαίνουν σε κάμπινγκ πηγαίνουν ή για να κάνουν σεξ ή για να πάρουν ναρκωτικά. Τις ώρες μουρμουρίζει και κάνει ασκήσεις γυμναστική σαν χαλάκι. Γονατίζει και σηκώνεται, γονατίζει και σηκώνεται. Έλεος! Κοίτα, κοίτα. Σχιζοφρενής είναι σίγουρα. Σταματήσεις επιτέλους. Σ' ακούω. Μόνο εσύ έχεις το δικαίωμα να μουρμουρίζεις. Εγώ δεν έχω. Εγώ προσπαθώ να προσευχηθώ. Σεβάσου το. Κι εγώ προσπαθώ να σε ανεχτώ. Σεβάσου το. Αγάπη μου. Έλα, αγάπη μου. Δεν είναι πιο καλά να βάζουμε τα ρούχα στις κρεμάστρες, τις κάλτσες με τις κάλτσες, τα εσώρουχα με τα εσώρουχα? Γιατί είναι πολύ βαρετό αυτό. Α, ναι, σωστά. Άμα δεν παιδευτούμε λίγο το πρωί, πώς θα την ξεκινήσουμε τη μέρα μας? Σταμάτα να με κοροϊδεύεις. Αριστερά ή δεξιά? Δεν με νοιάζει ότι θέλει τα γόρι μου. Τα γόρι μου, ό,τι θέλει. Λέκ μου, εσύ πάλι πάνω στο χαλί αποκοιμήθηκε. Σταματήστε, κοιμάμαι! Καλημέρα, καλημέρα, Έλλη μου! Μην τολμήσεις να μ' ακουμπήσεις. Εντάξει, συγγνώμη, συγγνώμη.
Ένα αστείο ήθελα να κάνω. Τα αστεία στην κόρη σου, μια χαρά γελάει που σας βλέπει. Καλημέρα. Πού την είδες? Λοιπόν, πώς πάει το level 1? Α, σούπερ. Ο Αλάχ μένει στο δωμάτιό μου και ο Μετίν ήρθε να με γαργαλίσει. Και εμένα το έκανε. Δεν είχε πολύ πλάκα. Αχ, μην απελπίζεις. Κάποια μέρα θα βρεθεί θεραπεία για την αρρώστια σου. Καλημέρα. Καλημέρα. Good night. Hello. Δεν σου έχουν πει ότι είναι οχλητικό να καρφώνεις έτσι? Λέω τώρα. Αμέ. Καλημέρα, γλυκούλια μου. Καλημέρα, μαμά. Νικολάκη, άλλαξε να βρέκει. Συγγνώμη, πού νομίζω ότι βρίσκεται, στην παραλία? Ναι, και εμένα μου τη παίρνει να το παίζει τόσο άνετη. Παλιά δεν συνοχλούσε. Ναι, αλλά τώρα ζούμε με άλλους μαζί. Όχι. Οι άλλοι ζουν μαζί μας. Και αν τους αρέσει. Ου, γυμνοδέρμα. Υπάρχει κανόνες εδώ, κοριτσάκι μου, πρέπει να ακολουθείς. Αυτή είναι η περιοχή μου. Α, τη μαρκάρεις κιόλας. Ε. Κατουράς γύρω-γύρω για να γίνει δική σου. Ναι, αν χρειαστεί. Λοιπόν, θα στο πω απλά και τουρκικά, πας και συνεννοηθούμε, Δεσποινής Χριστίδου. Μπένσινιμ καρδίσινιμ. Κανάς πρώτος. Είμαι ο αδερφός σου και είμαι υπεύθυνος για σένα. Κύριος Τούρκ, υπεύθυνη για μένα είμαι μόνο εγώ. Κανόνας δεύτερος. Να ντύνεσαι σεμνά. Και να προσέξεις πώς μου μιλάς, γιατί θα τα πάμε καλά εμείς οι δύο. Συμφωνώ με τα τουρκικά σου. Τα μάμ. Δεν θα τα πάμε καθόλου καλά εμείς οι δύο. Ούτε κι εμείς. Μαμά, να σε βοηθήσω. Όχι, όχι. Βρε Νικόλα, μην τρως τόσο γρήγορα. Τι είπαμε, μασάμε καλά την τροφή να λιώνει. Είδες τη λίστα με τα ψώνια? Το πιστεύεις? Εγώ δεν το πιστεύω. Έχω λίστα με ψώνια. Μεραμπά. Καλημέρα, Τζεμ. Λοιπόν, παιδάκια, τα λέμε. Συγγνώμη, δεν θα πάω πρωινό. Θα ήθελα πάρα πολύ να καθίσω μαζί σας, αλλά έχω πολλά ραντεβού σήμερα. Ναι, βάλε μου να πάω και μετά κάνεις όσα ραντεβού θέλεις. Στο ψυγείο θα υπάρχει σίγουρα κάτι. Καλημέρα. Καλημέρα. Μπουνούλα με έβλεμε και στη γιουρσούν, μπετζερίξες. Ναι, τι λέμε τώρα. Είναι πανέμορφη. Αχ, Τζεμ, τι γλυκό ήταν αυτό που είπες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, αγάπη μου. Γεια σου, μωρό μου. Γεια σου, γλυκιά μου, αγάπη. Τι θα γίνει, έτσι θα ζούμε από εδώ και πέρα? Ναι, έτσι και καλύτερα. Και πάρ' το απόφαση. Λοιπόν, πιες το τσαγάκι σου και έλα να βοηθήσεις στην κουζίνα. Γιατί πρέπει να πάω κι εγώ στο μαγαζί, ε. Ξέρασα τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Το δυσκολεύεις τη ζωή, να το ξέρεις. Αν κοιτάς την καριέρα σου και όχι το νοικοκυριό, δεν θα τα πάτε καλά εσείς οι δύο. Α, κάηκα! Τζεμ, δεν μπορώ να τα κάνω όλα μόνος μου εδώ μέσα. Τα βλέπεις? Γι' αυτό εμείς οι μουσουλμάνοι θέλουμε τη γυναίκα πρώτα νοικοκυρά. Μάλιστα. Άντε, γεια. Πριν αρχίσουν τα μαθήματα. Ναι, σε βλέπω όλη η γειτονιά. Αχ, βάζει λίγο πιο εκεί, μου κάνει σκιά. Φίλοι, το πας για μπλεξίματα, κοριτσάκι μου. Φάσου! Άκου, Τζεμ, κανόνας πρώτος σε απλά ελληνικά. Τον αδερφό να τον κάνεις στην τηλέκα, όχι σε μένα. Κανόνας δεύτερος. Θα μιλάω όπως θέλω και θα φοράω ό,τι γουστάρω. Προφανώς πιστεύεις ότι όταν μια γυναίκα δέχεται επίθεση, φταίει αυτή επειδή ήταν προκλητικά ντυμένη. Είσαι πιο τρανή απόδειξη ότι οι μουσουλμάνοι δεν θέλουν τις γυναίκες τους χειραφετημένες, τις θέλουν μις βούργα. Πάντα μιλάς τόσο πολύ. Τι φταίω εγώ? Είναι παρενέργεια της εξυπνάδας. Αντιλιακή προστασία. Χαιρετίζουμε τη μέρα και καλωσορίζουμε τον καινούριο μας φίλο. Ναι. Δεν ξέρω αν ήρθα στο σωστό μέρος. Εσύ είσαι η Μυρτώ? Ναι, εγώ.
Εγώ είμαι. Εσύ ποιος είσαι? Αλή. Ξανδρός. Αλέξανδρος. Ωραίο όνομα. Ναι, γιατί? Χαίρο πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Έχω ένα πρόβλημα και πρέπει να το λύσω. Όλα στην ώρα τους. Ναι, αλλά δεν έχω πολλή ώρα. Αλέξανδρε, το πρόβλημα με το άγχος μεγαλώνει. Mm. Και εμείς δεν θέλουμε αυτό, ε? Θέλουμε να το συρρυκνώσουμε τόσο πολύ μέχρι να εξαφανιστεί. Αυτό θέλω κι εγώ. Να εξαφανιστεί το πρόβλημα. Πολύ ωραία. Κλείνουμε τα μάτια. Αναπνέουμε από το διάφραγμα και ηρεμούμε. Όχι, όχι. Δεν μπορώ να ηρεμήσω. Μήπως να έρθω μια άλλη φορά που θα είσαι μόνη σου για να τα πούμε. Έτσι για να εξαφανιστεί και το πρόβλημα. Όχι, Αλέξανδρε. Είσαι πολύ τσιτωμένος. Ξάπλωσε. Τι? Η ομάδα σε στηρίζει. Άγγελε, το σκοτωμένο ζουζούνι. Απίστε. Αχ, αχ, απίστε. Τι λες, μωρέ, τι έπαθες? Με χριστιανή. Α, μάλιστα, κατάλαβα. Στα πρόλαβα είναι ψούλα σου, ε. Γι' αυτό φαγώθηκες να μείνω στη Ρόδο παραπάνω, ε. Για να μπλέξεις με χριστιανή. Πάει, πάει, αχ, πάει. Ήμου στεναχωριέσαι και δεν είναι χριστιανή. Αλλά τι, Εβραία? Όχι. Φλερτάρει με το βουδισμό, είναι της μόδας. Με έβαλε στο πάτωμα ανάσκελα, με τα πόδια ψηλά, σαν ψόφια κατσαρίδα. Και πάνω στις πατούσες μου ήρθε και έκατσε ένας μαντράχαλος και έλεγε τα παιδικά του τραύματα και έκλαιγε. Δεν το πιστεύω. Έχασα τρεις σπονδύλους σίγουρα. Είχα που είχα το ευγενικό. Γιατί πήγες στο στούντιο, δεν είχες το δικαίωμα. Α, εσύ είχες όμως το δικαίωμα να βάλεις στη θέση της αδερφής μου μια χριστιανή. Δεν πιστεύω να της είπες τίποτα. Όχι, 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 κρατήθηκα. Ήθελα πρώτα να τα πούμε οι δυο μας. Τα παιδιά σου, βρε. Τα παιδιά σου, βρε, δεν τα σκέφτηκες? Τι αξίζει, βρε, να του δώσει μία που φλερτάρει με ένα χοντρό χιλαρά? Κρατήσου μακριά, Αλή. Είναι δική μου υπόθεση. Και αν θες να ξέρεις, εγώ τη Μυρτώ την αγαπάω. Πού τη γνώρισες, βρε? Πού τη γνώρισες, βρε, όλη τη μέρα μέσα στο μαγαζί? Πού τη γνώρισες? Είναι δική μου υπόθεση. Και αν θες να ξέρεις, δεν τη βρήκα εγώ. Αυτή ήρθε εδώ σε μένα. Μπαστάρδιψε στο μαγαζί. Βρε, βάζεις και γυναίκες. Ρε, αυτή ήρθε εδώ, σου λέω. Ήταν βράδυ. Έβρεχε. Ήταν τόσο άγαρμη, τόσο χαριτωμένη. Τη λάτρεψα από την πρώτη στιγμή. Μαμά μου! Ελάτε μέσα. Πού μέσα? Στο κουρείο. Στο κουρείο? Ποιο κουρείο? Ελάτε. Ελάτε, ελάτε, θα σας δώσω μια πετσέτα. Έλα, περάστε. Ευχαριστώ. Φανταστικό. Θα σας το κάνω χάλια όμως. Τώρα θα αστείευεστε εσείς. Σας παρακαλώ. Δεν αντέχω άλλο. Ειλικρινά σας το λέω, δεν αντέχω άλλο. Σήμερα όλη μέρα μου πηγαίνουν όλα στραβά. Ηρεμήστε, ηρεμήστε. Έχω γίνει Τούρκος. Εγώ είμαι Τούρκος από τη μέρα που γεννήθηκα. Α, τότε με χρειάζεστε. Χαίρομαι τόσο που το λέτε εσείς. Μυρτώ Χριστίδου. Πάρτε την κάρτα μου. Ψυχοθεραπεύτρια. Ολιστική. Μετίνος Τούρκου. Κουρέας. Τούρκος. Α, είστε Τούρκος Τούρκος. Συγγνώμη. Όχι, 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 όχι. Έχω λόγο να σας ξαναβρεθούμε. Γιατί? Λουκούμι. Παρακαλώ. Τριανταφυλάκι. Πού το πάρτε? Τώρα, τώρα. Αυτό πάει μόνο του. Λουκούμι τριανταφυλάκι. Λουκούμι και τσαγάκι. Φανταστικό. Τα έτρωγα από μικρή. Τρελαινόμουνα. Μέχρι που πνίγηκα από λουκουμόσκονη και μου τα σταματήσανε. Τώρα απολαύστε το και χαλαρώστε. Αυτό συνήθως το λέω εγώ. Εδώ το λέω εγώ. Χάλασε το λουράκι, ε. Αποτελειώθηκε αυτό. Να το φτιάξουμε. Μπορούμε. Ναι, καθίστε. Ευχαριστώ. Πάρω άλλο ένα. Χαλαρώστε. Χαλαρώστε.
Ε. Ο σώμα μου, κορμί μου, φως μου, μέρα μου. Και μετά. Μετά βυθίστηκε σε έναν ύπνο ήρεμο, σαν μωρό. Με δουλεύεις. Μεγάλωσαν τα γένια σου, Αλή, και θέλεις ξύρισμα. Και εσύ θέλεις τον ημάμι, να ξαναδιαβάσεις το Κοράνι, να μπεις στο σωστό δρόμο, να σωθείς. Εγώ τη χρησιμοποίησα, το έπλυνα. Αγόρι μου εσύ, αγάπη μου, μωρό μου, είσαι το καλύτερο παιδί. Υπάρχει ένα φτωχένο μέσα. Η μαμά θα μαγειρέψει. Πήγε, κόστο, κόστο να πεις πέρα, κόστο. Έλα ρε Νικόλα, βάλ' το στη θέση του. Μαμή, δεν μπορείς να μας το κάνεις αυτό, απαγορεύεται να μας το κάνεις αυτό. Τι ακριβώς απαγορεύεται να κάνει? Να μαγειρέψω ένα κοτόπουλο. Σιγά το δύσκολο. Τι κάνουμε για αρχή? Α, μπράβο, ερώτηση κρίσεως. Τι κάνουμε για αρχή, μαμή? Προθερμαίνουμε το φούρνο. Σιγά το πράγμα ρε παιδιά, προθερμαίνουμε το φούρνο. Ορίστε, προθερμαίνετε. Μα είναι πολύ νόστιμο το φαγητό. Μαγειρεύω ποτέ άνοστα. Ο θείος Αλής σας στέλνει την αγάπη του. Γύρισα από τη Ρόδο. Φάτε το από μέσα, παιδιά. Είναι λουκούμι. Πώς πέρασε η μέρα σήμερα? Με προσευχές να τελειώσει γρήγορα. Με νεύρα, πώς πάνε και τσιτώνουν. Όχι, τα νεύρα κάνουν πάρα πολύ κακό στο νοσοποιητικό σύστημα. Θύμησε μου να σου δείξω μερικές ασκήσεις χαλάρωσης. Λοιπόν, έχω καφέ, τσάι, κακάο και μπισκότα. Τι να φέρω? Καλά, μπισκότα από το περίπτερο, ούτε ένα γλυκό δεν έφτιαξες. Τζεμ! Σταμάτα να τις δίνεις διαταγές. Όχι, έχει δίκιο το παιδί. Κανονικά θα έπρεπε να είχα φτιάξει και ένα γλυκό. Σου υπόσχομαι ότι θα επανορθώσω. Πίστεψε με, δεν θέλεις να επανορθώσει. Πάντως είδες, μαθαίνεις σιγά σιγά. Λίγο ακόμα και θα τη συμπαθήσω. Λεκ. Να σου πω, δηλαδή τώρα που προσεύχεσαι, ζητάς πάντα κάτι άλλο ή υπάρχει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο? Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή προσεύχομαι στον Αλλάχ να γίνουν όλα όπως πριν. Να εξαφανιστείς, να μην σε βλέπω. Καλέ, δώσ' του χαιρετίσματα και εγώ το ίδιο ευχόμουν. Δηλαδή, με απεχθάνεσαι όσο σε απεχθάνομαι. Μπορεί και παραπάνω. Ωραία. Συνέχισε, καλά το παστόρ. Έτσι. Λέξη, συγγνώμη, άλλη μία ερώτηση. Δεν είναι λίγο τρελό που μένεις στην Αθήνα και προσεύχεσαι προς τη Μέκα? Κατάλαβα. Πού το βρίσκεις το τρελό? Μα παρεμβάλλονται τόσο ανάμεσα. Χολαργός, Σούνιο, Κύθνος, Συρία. Πώς είσαι σίγουρο ότι προσευχής σου θα φτάσει στη Μέκα? Γιατί δεν προσεύχεσαι, ας πούμε, προς τα Τουρκοβούνια, που είναι και σιγουράκι. Χρυσαυγίτισα. Πάρ' το πίσω. Όχι, δεν το παίρνω. Πάρ' το πίσω τώρα. Γιατί θα με διρείς? Είμαι μαθημένη από bullying. Μαμά. Μαμά, τι κάνεις, δεν θα πας στη δουλειά? Θα πάω το απόγευμα. Καθαρίζω. Έφτιαξα και κέικ. Ω, Μιτζή. Πού πήγε αυτή τη μισή σου? Καλημέρα στα δυο πανέμορφα κορίτσια μου. Κομμένες εκτετικές αντωνυμίες. Τι έκανες στη μαμά μου? Λοιπόν, θα φάτε το πιο αφράτο κέικ. Φτηνό πράγματα. Να. Δεν με πολυχωνεύει. Ρε αγάπη μου, δεν έχει να κάνει με σένα. Της λείπει ο μπαμπάς της. Κατερίνα, τα έχω παίξει τελείως. Παίρνω τους δρόμους για να μην βλέπω την κατάντια της μάνας μου. Το συμπηρετεί, το καταλαβαίνεις, το συμπηρετεί. Και αν τολμήσω να πω και κάτι, με κατηγορούν για ρατσισμό και μπούλινγκ. Μένα! Ποιον εμένα δηλαδή, απίστευτο! Α, καλά. Είναι τελείως γεια σου. Μόνη της μιλάει. Αυτή είναι. Άψε με την κομμενάκια. Αντί.
περνάς την ώρα σου στο παγκάκι, πολύ creative. Ενώ εσύ κόβεις βόλτες με τα κοντά. Wow. Με τα κοντά, τι συντηρήκλας. Πας γυρεύοντας για πλεξίματα, κοριτσάκι μου. Άσε μας, αγοράκι μου. Μωρό, τι κάνεις σαν δέσποτε στη γειτονιά μου? Για από εδώ ρε πέφτουλα. Έλα, αφού ζητάς παιχνιδάκια. Φωνάζει το βράδυ. Φωνάζω κι εγώ, θες να μ' ακούσεις? Τα λέμε σπίτι. Τζιμ! Ας πω τζιμ τώρα. Τζιμ! Φωνέσαι τον αδερφό σου. Φωνέσαι, φώναξε, βοήθεια! Φύγε από εδώ ρε. Ποιος μου είναι ηλίθεια. Πες μου, αρέκα, πρέπει να φύγει πιστικό. Φύγε από εδώ ρε, φύγε από εδώ ρε. Συγγνώμη, συγγνώμη, δεν ήξερα τρε δικιά σου, συγγνώμη, συγγνώμη. Μαλακισμένο, από το πουθενά ήρθε. Στο πάνε, προσέξεις όμως, εντάξει. Δεν μ' άκουσες. Έλα, έλα, κάτσε, το κέντς. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, μαμά. Γεια στα χέρια. Ευχαριστώ. Είναι σίγουρα αρνί. Αυτό δεν μοιάζει με αρνί. Αρνί μαγείρεψα. Ξέρω, με ένα αρνάκι μου φαίνεται. Όχι, όχι, μπαμπά. Το αρνί έχει πιο έντονη γεύση. Μήπως είναι κοτόπουλο. Μα δεν θα ξαναέκανα κοτόπουλο. Πάω να φέρω λίγο νεράκι. Άσε, μαμά. Πάω. Όχι, Νικολάκη μου, κάθισε. Σε ευχαριστώ για τη φιλοτιμία. Θα το φέρω εγώ. Λοιπόν, παιδιά, φωτογραφίες του Τζεμ από τη Μύκονο. Βρήκα στην μετακόμιση. Να δω. Κούκλος, ε. Από μένα πήρε. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Α, είσαι πολύ ανώμαλος τελικά. Τι έγινε ρε παιδιά. Μην κάνεις παρέα μαζί του. Είναι άρρωστος ο άνθρωπος. Τι έγινε ρε παιδιά. Αν εγώ είμαι χρυσαυγίτισσα, ο αδερφός σου είναι γκρίζος λίπος. Όλα, όπα παιδιά. Τι δουλειά έχουν αυτοί ανάμεσά μας. Το γιο σου ρώτα. Τι έκανες αγόρι μου στην Μύκονο. Ξανακούσατε ότι θα γίνουμε οικογένεια με αυτούς. Όχι, ρε γαμώτο. Χοιρινό ήτανε. Χοιρινό. Interesting. Ελή, μην τυχόν για το πεις. Ελή. Ελή, σου μιλάω. Ελή. Ρούνι, Ρούνι, το ύπουλο κακό γουρούνι. Γουρούνι ήταν αυτό που έφαγες. Μικρό όμως, γάλακτος. Ναι, ναι, ναι. Όταν ήταν ζωντανό, κυλιόταν στις λάσπες και έτρωγε βρωμιές. Okay. Χοιρινό με όλα του ταξίδια. Ήτανε παρέα και με άλλα αρνάκια μαζί. Από τη Λίβερη το παρήγγειλε. Γιατί δεν ξέρει να μαγειρεύει, συχαίνεται να μαγειρεύει. Συχαίνεται τις δουλειές του σπιτιού. Γιατί η μάμη μου, κύριος Ντουρκ, ήταν ένας ελεύθερος άνθρωπος που έπαιρνε ευχαρίστηση μόνο από τη δουλειά της. Και εσύ την έβαλες να κάνει πράγματα τα οποία συχαίνεται. Shame on you. Δίλεκ! Δίλεκ, σε παρακαλώ, μάζεψε τα. Να τα μαζέψει αυτή που μας θέσει χοιρινό. Έτσι και τις ξαναμιλήσεις με αυτόν τον τρόπο, θα με δεις όπως δεν με έχεις δει ποτέ. Άσε, μαμά, θα τα μαζέψω εγώ. Όχι, αγάπη μου, όχι, δεν θα μαζέψεις κανείς τίποτα. Πετάξουμε και αυτό, και αυτό, και αυτό. Τέλεια. Τώρα είναι πιο χαλαρωτικά. Το μου. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει να μας παριστάνει στην οικοκυρά. Αυτό σίγουρα θα είναι καλύτερο για όλους μας. Έχεις δίκιο. Η κουζίνα μου προκαλεί τρόμο. Πάντως, εγώ αρνή παρήγγειλα. Έλλη. Έλλη. Μου είχες πει ότι τίποτα δεν θάλασε. Όλα αλλάξανε και εσύ μαζί. Ρε αγάπη μου, εγώ ήθελα να τα κάνω όλα σωστά. Ναι, πριν δεν σ' ένοιαζε να τα κάνεις όλα σωστά. Όχι, δεν με ένοιαζε. Γιατί είχα εσένα και τον Νίκο, που ξέρω ότι με αγαπάτε και ότι βλακία και να κάνω, μου τη συγχωρείτε. Άλλαξες για τον Τούρκο, δηλαδή. Έλλη, είναι ένας υπέροχος άνθρωπος που τον αγαπάω και με αγαπάει. Τότε γιατί έπρεπε να φορτωθούμε όλη την Αγέλη. Έστω κι αλλιώς, κι αυτοί φορτώθηκαν εμάς. Αφού σε κανέναν δεν αρέσει, γιατί δεν το διαλύουμε. Να το διαλύσουμε. Αυτό θέλεις. Παρόλο που τον αγαπάω και με αγαπάει, να το διαλύσουμε και να γίνω κομμάτια. Αυτό θέλεις πραγματικά, πες μου. Τι δίνεται να το κάνεις αυτό. Ναι, αλλά πιάνει. Λοιπόν, και ο Τζεμ είναι καθήκη και απαράδεκτος, δεν με πάει και δεν τον πάω και η γλυκούλα Ιντιλέκ νομίζω ότι είμαι ρατσίστρια. Δώσ' τους λίγο χρόνο. Εξάλλου κι εμείς ρε χαζούλα, αν δεν γνωριζόμασταν 16 χρόνια, δεν θα χωνεύαμε μία την άλλη. Όλοι εδώ σε αυτό το σπίτι και είμαστε όλοι διαφορετικοί. Εντάξει, τώρα η Μυρτώ είναι
η χειρότερη νοικοκυρά του κόσμου. Εγώ την αγαπάω. Τι να κάνω. Θα ξαναρχίσει να πηγαίνει στη δουλειά της. Κανονικά, όπως εγώ. Και τις δουλειές στο σπίτι θα τις μοιραζόμαστε όλοι μας. Και αυτό το λέω πιο πολύ για σένα, Τζεμ, που σε έχω κακομάθει. Ελί, δεν θέλω να είμαι ο μπαμπάς σου. Θέλω να είμαστε φίλοι. Και εσύ προσπάθησε, παρακαλώ, να μην με βλέπεις σαν να είμαι ο πιο φρικτός άνθρωπος στον κόσμο. Εντάξει. Ντιλέκ, σου υπόσχομαι ότι από εδώ και πέρα θα είμαι πολύ 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 προσεκτική σε ό,τι παραγγέλνω. Ναι. Και πες τον Αλλάχ ότι εγώ έφταγα. Έμα. Ταμάμ. Level 2. Περάσαμε στο level 2. Και τώρα θα βγάλουμε την πρώτη μας οικογενειακή φωτογραφία. Γιατί πρέπει να τεκμηριώσουμε αυτή τη φρίκη? Αν και σου άξιμο όλα αυτά που κάνεις, συγγνώμη. Πιο σφιχτά να χωρέσουμε. Έλα με χαμογελό. Πώς κάνει το τζιτζίκι? Πάμε. 4, 3, 2, 1. Άιζηχτη.